Δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού, η οποία αφορά κυρίως στη σήμανση στα προϊόντα που είναι στη λίστα, αλλά και σε νέες υποχρεώσεις των σούπερ μάρκετ. Αναφορικά με τη λίστα προϊόντων υπάρχει μια μικρή αλλαγή, καθώς φόρμουλα μωρών, παιδικές τροφές, αντικαταστάθηκε με το κρέμα βρεφικής ηλικίας, ενώ το γάλα βρεφικής ηλικίας παιδικές τροφές ονομάζεται πλέον απλά γάλα βρεφικής ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι οι λίστες με τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού ανά σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα e-pavlakatanalotis.gov.gr. Παράλληλα στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται οι αλλαγές για την καλύτερη σήμανση των προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα αυτά γίνεται υποχρεωτικά μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσον με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή. Το ειδικό σήμα τοποθετείται υποχρεωτικά δίπλα στην ένδειξη τιμής αγοράς κάθε προϊόντος που έχει ενταχθεί στο καλάθι του νοικοκυριού, στο ράφι, σε διακριτό καρτελάκι. Το καρτελάκι έχει σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, με διαστάσεις τουλάχιστον ίσες με 8 εκατοστά επί 8 εκατοστά, ή έχει σχήμα κυκλικό, με διάμετρο τουλάχιστον ίση με 8 εκατοστά. Η υποχρέωση εφαρμογής των ως άνω διαστάσεων του ειδικού σήματος εκκινεί από την 1η Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και δεν έχουν δηλωθεί με τον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων που κάθε επιχείρηση έχει αποστείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, στην είσοδο κάθε καταστήματος αναρτάται ευκρινής λίστα κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού, καθώς και οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Τέλος, στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται στο καλάθι του νοικοκυριού βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στο καλάθι εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ αντικαθιστούν προσωρινά το προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στο κατάστημα, οι υπόχρεοι μεριμνούν για την τροφοδοσία του καταστήματος στο οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν εντός 2 ημερών με επαρκή ποσότητα του προϊόντος που εξαντλήθηκε ή ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατφόρμα e-Pavla Καταναλωτής για την οριστική αντικατάσταση του προϊόντος στο σύνολο των καταστημάτων τους. Το νέο προϊόν θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επάρκεια. Η οριστική αντικατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για μία μόνο φορά μέχρι τη νέα τακτική υποβολή καταλόγου προϊόντων. Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανακατάστημα, στο οποίο συντελείται η παράβαση. Ο καταναλωτής πρέπει να εκπαιδευτεί πλέον. Και η δικιά μας δουλειά είναι να τον εκπαιδεύσουμε, να τον δείξουμε τον δρόμο πώς θα μπαίνει στα καταστήματά μας μέσα και θα ψωνίζει με το σωστό τρόπο, ώστε να παίρνει όλες τις εκπτώσεις. Άρα δηλαδή, εγώ αν έρθω τώρα στο Μασούτι και μπω, θα τις δω τις προσφορές, είναι σε σημεία τα οποία θα μπορέσω να καταλάβω ή θα πρέπει να αρχίζω να ψάχνω και έχει και πάνω όροφο και θα αρχίζω και δεν θα... Όχι. Πού είναι οι προσφορές? Οι προσφορές είναι και σε προβολικά σημεία και διάσπαρτες μέσα στο κατάστημα. Άρα σε και... πολλά είδη. Σε... Είναι συγκεντρωμένες σε προβολικά σημεία. Είναι μέσα στο ράφι, μέσα στο κατάστημα και διάσπαρτες είναι σε δύο σημεία. Αυτό λέω ότι είναι και σε προβολικό και μέσα στο ράφι. Έξω από την είσοδο έχουμε λίστες που αναγράφουν τα προϊόντα, ποια προϊόντα συμμετέχουν. Δηλαδή απ' έξω μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει ποια προϊόντα συμμετέχουν στην προσφορά, και να, ώστε να μην χρειάζεται να ψάχνει πάρα πολύ. Από έξω από την είσοδο. Έξω από την είσοδο του καταστήματος. Προσφορές καλές. Καλές προσφορές. Κάποιες διορθωτικές κινήσεις γίνανε στο καλάθι του νοικοκυριού όσον αφορά τα προϊόντα και τα βρεφικά και για τους διαβατικούς. Αλλά ναι, επίσης και τις πινακίδες, γιατί πολλοί ήταν οι καταναλωτές οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί τα πινακάκια, ήταν, οι ταμπελίτσες ήταν μικρές. Έχουν τοποθετηθεί εμείς μεγάλες... Εμείς από την αρχή είχαμε, ναι, και μικρές και μεγάλες, μάλιστα, πινακίδες. Ήταν σε εμφανή σημεία ώστε ο καταναλωτής να βλέπει τα προϊόντα, τα βρίσκαν. Απλώς οι καταναλωτές πολλές φορές αμφισβητούν αν όντως είναι σε έκπτωση ή όχι. Ναι. Λέει, τα ανεβάσατε και τα κατεβάσατε. Όχι. Είναι τιμές με προσφορά, συμφέρει ο καταναλωτής να κάνει τις συγκεκριμένες αγορές. Και τα προϊόντα αυτά αλλάζουν ανά μία εβδομάδα. Ανά μία εβδομάδα. Ξεκινάει από Τετάρτη σε Τρίτη. Από Τετάρτη σε Τρίτη. Κάθε Τετάρτη ανανεώνεται η λίστα. Βέβαια, πολλά από τα προϊόντα τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Έτσι. Να πάρουμε παράδειγμα τη ζάχαρη που την πληρώναμε 67, 70, 80 λεπτά. Πήγε στα 1,27 και με το καλάθι του νοικοκυριού μπορεί να πήγε στο 1,15. Ναι, σίγουρα. Κάποια προϊόντα έχουν πάρει... Απλά σε αυτά που, ναι, εντάσσονται στο καλάθι του νοικοκυριού δεν επιτρέπεται να ανεβούν. Θα, ναι, πρέπει να διατηρηθούν εκεί. Να διατηρηθούν εκεί.
Γι' αυτό λέω ότι αν κάποιος καταναλωτής κάνει με όλες, χρησιμοποιήσει όλες τις διαδικασίες, ψωνίσει τα προϊόντα από το καλάθι του. Κινηθεί έξυπνα δηλαδή. Χρησιμοποιήσει μια πιστωτική κάρτα Eurobank που δίνει 4% επιστροφή. Έχει και την κάρτα επιστροφής του Μασούτη που δίνει άλλα 6 ευρώ. Οπότε τα παίρνει ακόμα πιο χαμηλά αυτά τα προϊόντα. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει ο καταναλωτής να πλέον να κάνει χρήση ό,τι του δίνει δυνατότητα ένα κατάστημα ώστε να μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Σαν όμιλος φροντίζεται έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει, να μπορεί να τα δει, να τα βρει, να τον βοηθήσετε. Υπάρχει αυτή η αμεσότητα. Με γιατί, το προσωπικό εννοείς. Ναι, γιατί άλλο το κέντρο, τώρα ας μην γελιόμαστε σε Αθήνα, περιοχές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εντάξει. Ναι, σε περιοχές οι οποίες δεν έχει αυτή τη γνωριμία, το προσωπικό. Είναι άλλο, εδώ νομίζω ότι είναι πιο φίλοι. Στις επαρχιακές πόλεις είμαστε πιο, οι καταναλωτές είναι πιο προνομιούχοι, υπάρχει η αμεσότητα. Η ανθρώπινη σχέση. Υπάρχει η ανθρώπινη σχέση, οπότε και το και μην παίρνεις αυτό, ναι. Το άλλο έχει έκπληση. Πάρε αυτό, πάρε ναι. Το, ναι, δηλαδή. Οι δικοί μας οι άνθρωποι είναι εκεί να βοηθήσουν, να δείξουν, να συμβουλέψουν, να τους πούν τους καταναλωτές τι πρέπει να πάρει, να του δείξει σε ποιο σημείο είναι η προσφορά. Στην επαρχία υπάρχει αυτό, οπότε οι καταναλωτές της επαρχίας είναι πιο ευνοημένοι. Γνωριστήκαν ακόμα περισσότερο, κύριε Σκαλιάπα, και το διάστημα της καραντίνας. Διότι αντί για έξοδο σε κάποιο μπαρ, σε κάποιο καφέ, είχαμε έξοδο του σούπερ μάρκετ. Ναι. Πού να πάμε μια βόλτα, βάλτε τον τάδε αριθμό στο 13330, ποιο ήταν το πενταψήφιο, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ για μια ώρα. Οπότε έπιανε λίγο το λακκινητή εκεί πέρα. Αυτά τα δύο χρόνια είχαμε γίνει τόπος προορισμού. Οπότε είχαμε γίνει λίγο ψυχολόγοι, λίγο διασκεδαστές. Βέβαια, αναπτύξατε και το ηλεκτρονικό. Αναπτύξαμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μας έφερε πιο κοντά στους με τους καταναλωτές. Μας ανοίχτηκαν περισσότερο στα προβλήματά τους, στην καθημερινότητά τους. Οπότε γνωρίσαμε περισσότερους ανθρώπους αυτό στο διάστημα της καραντίνας. Και πιστεύω ότι τους κρατήσαμε κιόλας αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν, που ήταν για πρώτη φορά στα καταστήματά μας. Στο μεταξύ, ακόμα ένας σταθμός του My Radio 104,6 On Tour θα είναι το κατάστημα Μασούτης στην Καβάλα, Φιλαδελφίας και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη ταξιδεύουν στα καταστήματα Μασούτης ανά την Ελλάδα με ζωντανές εκπομπές και έτσι κάνουν ακόμα μία στάση στην Καβάλα. Από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις 19 Νοεμβρίου.